Ξεκίνησα το πρωί από την Καμιά, πήγα στην Μελασσόνα, είμαι τώρα στον Τίναβο. Συζητώ με τους εκλεκτούς φίλους, αγρότες, κτηνοτρόφους και συγκεντρώνω και τα ζητήματα τα οποία μου θέτουν και προσπαθούμε να τα επενδύσουμε κιόλας στις Βρυξέλλες. Μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους, μαζί με τα στελέχη, είμαστε παρόντες για να πείσουμε τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο είναι το όργανο το οποίο, σκεφτείτε, ψηφίζει, είναι συνομοθέτης και συνηθίζω να λέω ότι το 70% των νόμων που ψηφίζουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι νόμοι, ψηφίσματα, κανονισμοί, οδηγίες, ευχές που έχουν περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα το Ευρωκοινοβούλιο πλέον έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως ακούγονται πολύ περισσότερο η Σύνοδος Κορυφής, γιατί αυτή είναι που λαμβάνει την τελική ομόφωνη απόφαση και ανακοινώνει. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει κάτι Σύνοδος Κορυφής αν το Κοινοβούλιο δεν έχει κατά πλειοψηφία ψηφίσει. Επομένως, επειδή είμαστε το μόνο θεσμικό ευρωπαϊκό εκλεγμένο από τους πολίτες απευθείας όργανο, καλό είναι οι πολίτες να συμμετέχουν, να έρθουν να ψηφίσουν κόμματα που έχουν ευρωπαϊκές πολιτικές και ένα τέτοιο βέβαια είναι η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσουν και εκπροσώπους οι οποίοι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν, δηλαδή να έχουν λίγο εμπειρία, πιθανόν να έχουν και μπροστάκι. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί όμως? Η αλήθεια είναι ότι γυρίζω όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τις περιοχές που βλέπαμε ότι θα υπάρχει μια αποχή. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε μια στενοχώρια, άλλος μια απογοήτευση, άλλος μια αστοχία της κυβέρνησης, μια άλλη συμπεριφορά, ένα νόμο που δεν θα θέλαμε. Όμως συμφωνούμε όλοι ότι η γενική εικόνα της πενταετίας είναι πάρα πολύ θετική, ανάλογα τις δυσκολίες που είχαμε μπροστά μας και τις αποφάσεις που πήραμε και δεδομένου κιόλας ότι δεν υπήρχε εναλλακτική και δεν υπάρχει ακόμα. Δεν μας είπε κανείς δηλαδή μια άλλη πολιτική προσπάθεια που να είναι διαφορετική. Άρα είναι χρέος μας να μην αφήσουμε να αμαυρωθεί η θετική εικόνα που υπάρχει και στο εξωτερικό και στη χώρα και είναι και χρέος μας να μην αφήσουμε να θολωθεί, να μην θολώσει το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου του 2023. Προσπαθεί η αντιπολίτευση να έχει αυτή την εσωτερική επικαιρότητα στην ατζέντα. Ορθώς ο Κυριάκος έχει σηκώσει το γάντι και πρέπει να απαντήσει για να μπορέσει πράγματι το αποτέλεσμα αυτό να λειτουργήσει ως επιταχυντής των μεταρρυθμιστικών εξελίξεων από την εντολή που πήρε τον Ιούνιο του 2023. Κατά συνέπεια, όσο περισσότεροι έρθουν να ψηφίσουν, εγώ πιστεύω ότι τόσο περισσότεροι θα είναι και θετικά για τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας τη θετική εικόνα και κατά συνέπεια πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μας θα είναι πολύ θετικό. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ και εμείς, ας πούμε, αλλά πολύ περισσότερο και στα δευτεροβάθμια για να έχω μια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση και να μπορώ, επειδή μπροστά μας στην ατζέντα μας έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά, να έχω τις απόψεις σας και να μπορώ να τα συζητήσω. Αφού προηγουμένως βεβαίως συζητώ με τους εκλεκτούς συναδέλφους και με το συγκεκριμένο Υπουργείο και με την κυβέρνηση και με τους πρέσβες μας και με το λόγο που κάνουμε στις επιτροπές και που βλέπουμε και άλλων χωρών, αλλά και τα ευρωπαϊκά σας όργανα, στα οποία έχω πολύ καλή επαφή και επικοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι θα περάσω από το ενωπείο να σας δω, να σας ακούσω. Αισθάνομαι πολύ οικείος μαζί σας. Ξέρω ότι με έχετε κατατάξει στην καρδιά σας σε μια καλή θέση και αυτό μου ανεβάζει και την ευθύνη και τη διάθεση και γι' αυτό ακριβώς. Καλώς όρισες. Σε καλωσορίζουμε στον Ευρωπαϊκό Συνδεσμό του ΝΑΒΟΥ να τα πούμε και να τα πιούμε. Λοιπόν, να πιούμε, θα ξανάρθουμε να πιούμε και μην μου κάνεις τέτοιες προσκλήσεις γιατί γίνονται αποδεκτές. Και θα μας ξαναδείς εδώ να τα πίνουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί μας συνδέουν πράγματα από πολλά χρόνια. Λοιπόν, μας συνδέουν αρχιδά από ακόμη, αγώνες στον ΕΡ και τα λοιπά. Καλή επιτυχία, έχουμε ολόψυχα. Θα θέλω όμως πρωτοβούμε στο κοινό στο κάτω να πούμε δύο πράγματα, τι είναι αυτό που σκεφτήκατε σήμερα. Ευχαριστούμε βέβαια για την
για το πέρασμα από τον ενοπλικό συνδυασμό. Κύριε Πρόεδρε, εγενεθέτω το 1961 από την ΕΑΣ Λάρισσας, Ναού και Αγιάς. Το 1978 την 400 εμπλογή του Ναού πήρα στα χέρια του την δίκηση του συνδυασμού και έφυγαν από την σκέπη της Ένωσης Λάρισσας Γεωργικών Συνδυασμών. Σταθμός στην πορεία του συνεδρισμού μας είναι το 1989 με απόφαση του κράτους έγινε το εμφιαλωμένο τσίμπολο. Εμείς το 1991-1992 εμφιαλώσαμε πρώτη στη χώρα το εμφιαλωμένο. Και έτσι λοιπόν σήμερα την οποία τελειώνουμε, αλλά έχουμε ένα θεματάκι λοιπόν με το φωτοβολταϊκό και αυτό είναι το παραπονό μου, με πάρα πολλές προσπάθειες κλπ. Και δεν λύνει και ακόμη το θέμα. Δεν ξέρω λοιπόν εκεί στην Αθήνα, κάτι πρέπει να τους τραβήξετε βέβαια λίγο τα αυτιά, διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο τα συνδεστικά σχήματα δεν μπορούν να δώσουν κατεξαίρεση, παράδειγμα, για να μπορούμε να βγάλουμε τα έξοδα του ρεύματος, διότι είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να πω ακόμη, είμαστε συνεδρισμός, Πρόεδρε, ο οποίος δεν έχει αποσχολήσει ποτέ το ελληνικό δημόσιο. Ζητήσαμε μέτρινγκ στο πρόγραμμα αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ζητήσαμε το net billing, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε το φωτοβολταϊκό, να παράγουμε το ρεύμα αυτό το οποίο χρειάζεται η επιχείρησή μας και το υπόλοιπο να πάει χαμένο. Λοιπόν, ούτε αυτό γίνεται. Το οποίο χωρίς έγκριση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στο διαδίκτυο, διότι δεν μπορούμε γιατί είναι φορτωμένες γραμμές. Καλώς. Ναι. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να παράγουμε και το υπόλοιπο να βγαίνει καμένο. Για ποιο λόγο δεν μας κάνουν τη σύνδεση αυτή. Και θέλουμε να μπούμε στην διαδικασία της μπαταρίας. Πριν λοιπόν αυτές τις μπαταρίες, δεν το κάνουμε. Ναι. Στη γαρδίτσα που είμαστε. Πάντως, ένα-ένα να τα πάμε κιόλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, ο οποίος μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στην ενεργειακή πολιτική, και να σας πω κιόλας ότι η ενεργειακή πολιτική είναι κατεξοχήν εθνική πολιτική, δεν είναι ευρωπαϊκή. Γιατί το κάθε κράτος μέλος καταρχήν